πάμε στον καλό συνάδελφο τον Θέση Κωνσταντίνη από το sportdoc.gr που βρέθηκε σήμερα στο Φαλικό Γήπεδο, στο Καρασκάκης, έτσι να καταθέσει και τη δικιά του άποψη, γιατί ήταν από πολύ νωρίς, θα μας δώσει και ένα κλίμα και την άποψη του για το παιχνίδι. Χριστάρα, καλημέρα. Τι καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Κώστα. Καλημέρα, Χριστόφορε. Καλημέρα. Η αίσθηση που μου δίνει αυτό το τέρμι είναι ότι κανένα Ολυμπιακό δεν πρέπει να έχει παράπονο από την ομάδα του, καταρχάς. Ήταν ένα τέρμι το οποίο ο Ολυμπιακός κυριάρχησε, να το πούμε και εισαγωγικά, πάτησε τον ΠΑΟΚ. Και από μια φάση, δηλαδή από ένα τσάφ, να το πούμε και έτσι, μπήκε ένα γκολ, το οποίο έκλεινε την αναμέτρηση. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ότι ο κόσμος συμπαραστάθηκε στην ομάδα και μετά το τέλος του παιχνιδιού χειροκρότησε, φώναξε ονόματα παιχτών, γιατί τα παιδιά προσπαθήσανε. Πολλές ευκαιρίες χαμένες, πάρα πολλές. Και αυτό πρέπει να πονιάζει τους εκδίδες, μήπως τελικά βγουν οι ευκαιρίες στο επόμενο ντέρμπι. Το Ολυμπιακός έχασε. Πώς έχει, 23 τελικές σήμερα. 23 τελικές. Άμα το βγουν δηλαδή οι φάσεις με την ΑΕΚ, θα υπάρχει πρόβλημα. Εντάξει, τι άλλο να πω. Έγραψα και στο Facebook κιόλα ότι αυτό ο ΠΑΟΚ κάποιοι κράζανε ότι δεν πήρε αντιπρίγκιοβιτς και σκοράρει όπως θέλει. Η αλήθεια είναι ότι σήμερα χρειάστηκε δύο λάθη από παίκτη του Ολυμπιακού, ναι, για να σκοράρει ο ΠΑΟΚ, αλλά έγιναν δύο σημαντικά λάθη στην ίδια φάση. Ναι, ναι, ναι. Και από τον Γιαννιώτη και από τον Βούκοβιτς. Πολύ καλή εντύπωση μου έκανε ο Καμαρά, αυτός ο παίκτης. Πρώτη φορά τον είδα από κοντά. Προηγουμένως τον έβλεπα στην τηλεόραση. Πραγματικά κυριαρχεί στον χώρο του κέντρου. Και πιστεύω ότι ο Μπουχαλάκης μπορεί να μάθει και δίπλα του αρκετά πράγματα. Παίκτης που κόβει, παίκτης που μοιράζει μπαλιές. Ο Καμαρά ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού σήμερα, ξανά, και ακολούθησε ο Ποντένσε. Ναι, ναι, ναι. Πολύ, πολύ μέσα στο παιχνίδι έκανε και όριμο. Και ναι, σχέση με το ξεκίνημα, έχει λιγοστέψει και τα λάθη του. Ναι. Δεν κάνει εύκολα λάθος. Έκανε ένα μόνο σήμερα. Ναι. Δείγμα και αυτό της, ότι όσο αποκτά και εμπειρίες περισσότερες, βελτιώνει και την εικόνα. Χρήστο, πέρα από τον γκολ, ναι, τι έφτιαξε, γιατί είχε κάποια διασμάδα ο Ολυμπιακός που, κατά τη γνώμη μου, έτσι, γιατί διαφωνούμε σε αυτό με τον Χριστόφορο, που ενώ θα περίμενε πράγματα από κάποιους, δηλαδή δεν είχε αυτή τη ζωντανή για να διασπάσει την άμυνα. Δηλαδή μετά τον γκολ για λίγο. Εγώ πιστεύω ότι επειδή δεν λειτουργήσαν όπως τα προηγούμενα μάτια ο Λάζαρος με το Φορτούνι. Δηλαδή, ειδικά ο Λάζαρος, του περίμενες ότι θα βγάλει κάτι παραπάνω, μια έκπληξη. Μια ατομική ενέργεια, ναι, κάτι, ναι. Δεν το είδαμε αυτό. Και ο Φορτούνις κοιμάθηκε συμμετριότητα, πιστεύω. Αυτοί οι δύο είναι οι παίκτες που περιμένουν όλοι να πάρουν την ομάδα πάνω τους και αυτό δεν έγινε. Εννοείται, βέβαια, εντάξει, ότι και ο παθητικός όταν είναι σε θέση για γκολ ή είναι σε μια φάση πρέπει να δείξει την ποιότητά του. Ο Χασάν βρέθηκε πολλές φορές κοντά στο γκολ. Βέβαια, δεν του ήρθε και μπάλα, να πούμε ότι του ήρθε στρωμένη τρομερά. Αλλά μπορεί να του βγει σε άλλο παιχνίδι που είναι πιο κρίσιμο, λέω εγώ. Αλλά γίνεται μια κουβέντα για τον Χασάν. Γενικά, κινήσεις του και τα λοιπά, πώς σου φάνηκαν σε ένα μέσα από το γήπεδο? Εγώ τον είδα και στην Ασμή μπήκε αλλαγή, βέβαια. Δεν έχω ολοκληρωμένη. Εγώ θα σας πω κάτι, επειδή έχει γίνει κουβέντα. Εγώ θα πω κάτι το οποίο το έχω δει στα μάτς που έχει παίξει. Μπήκε στο παιχνίδι στο 50 με το Λεβαδιακό. Ναι. Έτσι. Ναι. Και έπαιξε ο Ολυμπιακός με δύο επιθετικούς. Ναι. Ο Χασάν έκανε 5 φάσεις για γκολ. Ναι. Μα είναι μέσω φάση αυτό με τρέσσερα. Έκανε, ήταν σε 5 φάσεις για γκολ σήμερα αντίον του ΠΑΟΚ. Ναι. Συμφωνούμε. Ναι. Ήταν μέσα. Ήταν σε 3 φάσεις για γκολ στη Νέα Σμύρνη, έκανε ένα γκολ. Ναι. Και όταν ένα center forward για μένα είναι μέσα στις φάσεις, θα τα βρει και αυτό. Ναι, ναι, ναι. Σίγουρα, σίγουρα. Εντάξει, δεν είναι άσχημο παίκτη. Ναι. Δεν είναι άσχημο. Τι θα πούμε τώρα να το βγάλουμε και άχρηστο. Όχι, γιατί έγινε κουβέντα πολύ για τον Χασάν τώρα στα τελευταία τηλεφωνήματα. Πολλοί περιμέναν ευθύνη για κατά τη διάρκεια του αγώνα ότι ο Μαρτίνς θα έβαζε το Γιουγιάγιο του Ρε μέσα. Δεν γινόταν. Δεν γινόταν. Πραγματικά και σε ένα τέτοιο παιχνίδι. Τώρα ο άλλος που θέλει να πάρει και. Ήταν τον άψεκ που ήταν εκτός. Ναι, ναι, ναι. Το θέλανε, βέβαια. Με μένα επικοινωνήσανε και από Αγγλία κιόλα και λέγανε πού είναι του Ρε, πού είναι του Ρε. Εντάξει, δεν μπορεί να το δει κανένα σε τέτοιο παιχνίδι να. Ένα παίκτη ο οποίος μπορεί ακόμα να μην είναι έτοιμος. Μάλιστα. Από ΠΑΟΚ, Χρήστο, τι είδες, έτσι. Εντάξει, συμμαζεμένοι ήταν. Εντάξει, δεν ήταν πολύ. Τους έλεπες, δηλαδή συγκρατημένοι. Και αυτό το θετικό, ότι δεν είναι από μια τέτοια νίκη να αρχίζουν να παρηγυρίζουν. Mm. Ήταν πολύ καλό αυτό που είναι στο ΠΑΟΚ, γιατί τους έχουμε συνηθίσει κάπως διαφορετικά. Να. Ναι. Ήταν μια χαρά. Ήταν όπως πρέπει. Πολύ low profile. Εντάξει, δηλώσεις, να φύγουμε. Πάμε το επόμενο παιχνίδι.
Με τον Απόλλωνα να παίζουν. Εντάξει. Δεν αγχωνόνται. Χρήστο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Να καλά, παιδιά. Όποιο παιδί από εδώ θέλει για το, για το έθετο εκεί, για το ειστήλι που έχετε, εδώ διαθέσιμοι πάντα όλοι οι συνάδελφοι. Να είστε καλά, να είστε καλά, παιδιά. Το σπορτό, καλή συνέχεια και καλό γράφημα. Καλημέρα, που, καλημέρα. Ξέρω ότι είναι μια μέρα για το site που βγάζει πολλά παρασκήνια. Σίγουρα. Να είσαι καλά. Να είστε καλά, Κώστα. Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας, γεια σας.